τελικά μόνο το μεγάλο κεφάλαιο πάλι τη βγάζει λάδι. Γι' αυτό και τα διάφορα φασιστικά τσιράγια του συστήματος, αυτή η σαπίλα των καθοδηγητών εγκληματιών ναζιστών που βρίσκονται σήμερα υπόδικοι, απόγονοι των συνεργατών του Χίτλερ που τον υπερασπίζονται, δεν βγάζουν τσιμουδιά. Κάθονται κότες, γίνονται λαγοί στο άκουσμα και μόνο της λέξης Siemens που χρηματοδοτούσε τον ιδεολογικό τους πατέρα, τον Χίτλερ. Ή τσιρίζουν για άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Θυμούνται διάφορα οικονομικά που δεν έχουν καμιά σχέση με την πραγματικότητα και άλλα τέτοια γνωστά. Μόνο τους Έλληνες εργάτες θέλουν σκλάβους και τους πουλάνε σε δουλεμπορικά γραφεία. Μόνο Έλληνες εργαζόμενους, νέους αντιφασίστες και δύσμυρους πρόσφυγες βρίσκουν να δολοφονούν στέλνοντας τις εντολές τους. Αλλά βέβαια για τέτοιους τύπους ούτε το σάλιο δεν αξίζει κανένας να χρησιμοποιεί. Παρεπιπτόντως το είπα αυτό.